Γεια σας, είμαι η Ζήνα Γκουριώτη και παρακολουθείτε τις ειδήσει του Πρόνιος TV. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσει της ημέρας. Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των εκαθαριστικών του έμφυα που ξεκίνησε την Κυριακή και για πολλούς Έλληνες πολίτες θα είναι δυσβάσταχτα και υπάρχει μια αλλαγή που υποτίθεται τους προσφέρει διευκόλυνση αλλά στην πραγματικότητα τους κάνει να πληρώνουν επιπλέον φόρο χωρίς να το καταλάβουν και σχετίζεται με τον αριθμό των δόσεων. Ο ΕΝΦΙΑ ΕΕ θα πληρωθεί για πρώτη φορά σε 11 μηνιαίες δόσεις και συγκεκριμένα από τις 30 Απριλίου έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2025. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη κυβερνητική πονηριά. Πέρυσι η πρώτη δόση πληρωνόταν τον Μάιο και τώρα θα πληρωθεί τον Απρίλιο. Λέμε δεύτερη κυβερνητική πονηριά γιατί δύο έτη νωρίτερα η πρώτη δόση πληρωνόταν το Σεπτέμβριο και μεταφέρθηκε το Μάιο. Έτσι λοιπόν μέσα σε λίγα χρόνια η κυβέρνηση στην πραγματικότητα αποκόμισε από τους πολίτες επιπλέον φόρο εκείνη της περιουσίας που αντιστοιχεί σε ένα εξάμεινο και του παρουσίασε κιόλας σαν διευκόλυνση για την πλειονότητα των περίπου 7,3 εκατομμυρίων φυσικών και νομικών προσώπων που έλαβαν το εκαθαριστικό του φόρου. Ο λογαριασμός είναι ίδιος με αυτόν του 2023 αλλά δεν αλλάζει τίποτα, καθώς όπως δυσκολεύονταν πέρυσι να τον πληρώσουν, έτσι θα δυσκολευτούν και φέτος. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ενίκιο στην περιουσία των Ελλήνων πολιτών, που όμως αν δεν πληρωθεί θα οδηγήσει στη δίμευσή της. Από τον Ιούλιο μέχρι και τον Φεβρουάριο αμέτρητοι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με διπλές δόσεις. Αυτό θα γίνει διότι θα προσθεθούν οι δόσεις του φόρου εισοδήματος καθώς τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών θα συμπίπτουν. Εν τούτη σε αντιδιαστολή με το φόρο εισοδήματος δεν προβλέπεται για εφάπαξ εξόφληση. Σε ό,τι αφορά στην έκπτωση 10%, μόνο 300.000 πολίτες που ασφάλισαν τις περιουσίες τους για σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές την έχουν εξασφαλίσει. Η έκπτωση είναι 10% για ασφάλιση 12 μηνών ενώ μειώνεται στο 7,5% για 9 μήνες, στο 5% για μισό χρόνο και στο 2,5% για 3 μήνες. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ακρίβεια θα αντιμετωπιστεί με τις αυξήσεις του εισοδήματος και στο πλαίσιο αυτό προχωρά στην αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση όσον αφορά στο μέσο ορομίσθιο μετά την Τσεχία, την Εστονία και την Κροατία. Ειδικότερα το μέσο ρομίσθιο στη χώρα μας διαμορφώνεται στα 12,6 ευρώ τη στιγμή που οι τιμές στα τρόφιμα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Τη στιγμή που οι τιμές της ενέργειας είναι επίσης στα ύψη με την τιμή της βενζίνης να κινείται περί τα 2 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο ρομίσθιο είναι στα 24 ευρώ, σχεδόν διπλάσιο δηλαδή σε σχέση με το μέσο ρομίσθιο στην Ελλάδα. Το Λουξεμβούργο, η πρωτεύουσα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρώπης, έχει τον υψηλότερο μέσο μισθό 47 ευρώ την ώρα σε ολόκληρη την ήπειρο. Η χώρα έχει επίσης το υψηλότερο κατά κεφαλή ΝΑΕΠ κόσμο. Η Δανία και η Νορβηγία πληρώνουν επίσης υψηλότερους μισθούς, 42 ευρώ την ώρα, αν και η Σουηδία, στα 26 ευρώ την ώρα βρίσκεται περισσότερο στη μέση της κατάταξης. Όσον αφορά την Ελλάδα τερματίζει 7η από το τέλος. Και όλα αυτά τη στιγμή που η Ελλάδα σημείωσε το Μάρτιο του 2024 όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat την πέμπτη ταχύτερη άνοδο τιμών με δυσμενέστερες επιδόσεις μόνο από την Κροατία, την Αυστρία, την Εσθονία και το Βέλγιο. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα του ELK, τον Φεβρουάριο καταγράφηκε αύξηση 11,2% στα νερά και αναψυκτικά, 7,46% στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 6,78% σε μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρόδι, 6,67% σε ξηρούς καρπούς και σνακ. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών σε φρούτα και λαχανικά είναι πολλαπλάσιο συγκριτικά με την Ευρώπη. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελιστάτη, οι τιμές των λαχανικών στην Ελλάδα τρέχουν με 6,5% τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ρυθμός αύξησης των τιμών είναι στο 0,6%. Στα φρέσκα φρούτα ο ρυθμός αύξησης των τιμών στη χώρα μας είναι στο 12,2% τη στιγμή που στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 6,3%. Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κιεραμέο, μιλώντα σε ραδιοφωνική εκπομπή, αναφέρθηκε και στο ζήτημα τη επιστολική ψήφου. Είμαστε πάνω από 60.000 εγγραφέ στην πρώτη τη εφαρμογή, δήλωσε, τονίζοντα ότι έχουν εγγραφεί Έλληνε από 107 διαφορετικέ χώρε. Σύμφωνα με την Υπουργό, έχουν εγγραφεί περισσότεροι Έλληνε από το εσωτερικό σε ποσοστό 60% και 40% από εξωτερικό. Παραλληλά, η Νίκη Κεραμέος είπε ότι υπάρχει συνεχής άνοδος αναφέροντας ότι είμαστε πάνω από 2.000 εγγραφές την ημέρα από εσωτερικό και εξωτερικό. Όπως τόνισε, η επιστολική ψήφος δεν λύνει την αποχή αλλά εξαντλεί τα θεσμικά εργαλεία για να διευκολύνει τη συμμετοχή. Η διεύθυνση του 15ου Λυκείου Αθηνών προχώρησε σε μια αδιανόητη απόφαση να αποβάλει για μια ημέρα δύο μαθητές που συμμετέχουν στη χοροδία του σχολείου επειδή θέλησαν να τραγουδήσουν για τη σφαγή των τεμπών στη γιορτή για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Την αποκάλυψη και τη σχετική καταγγελία έκανε σε ανάρτησή του στο facebook ο Δημήτρης Πυριδονίδης που είναι μέλος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κιδεμόνων και πατέρας μαθητή που αποβλήθηκε. Όλα αυτά συνέβησαν την ίδια στιγμή που η ελληνική κοινωνία είναι εξοργισμένη με το ατιμόρυτο έγκλημα. Ο πατέρας του μαθητή ανέφερε μεταξύ άλλων «Ήθελαν να τραγουδήσουν για τα τέμπη στη σχολική γιορτή της 25 Μαρτίου και τιμωρήθηκαν με αποβολή». Σήμερα, δηλαδή στι 2 Απριλίου, ανακοινώθηκε η μονοήμερη αποβολή δύο παιδιών τη 15 μελού σχολική χοροδία του 15ου ΓΕΛ που αψηφώντα την απαγορεύση τη διευθύντρια προσπάθησαν στο τέλο τη σχολικής γιορτή να τραγουδήσουν και ένα τραγούδι για τα τέμπη και να πούν δύο λόγια για δικαιοσύνη. Και έμαθαν από πρώτο χέρι μέσα στο σχολείο του πω η δικαιοσύνη δεν είναι απούσα μόνο στα τέμπη, αλλά παντού. Μετά την ανακοίνωση της αποβολής των δύο παιδιών, τα υπόλοιπα παιδιά της χοροδίας πήγαν στη διευθύντρια ζητώντας να αποβληθούν και αυτά. Και όταν τους υπόθηκε ότι αυτό δεν γίνεται, από αλληλεγγύη στους συμμαθητές τους αρνήθηκαν να μπουν στις τάξεις τους για μάθημα και πήραν απουσίες. Η αποβολή των δύο μαθητών είναι μια εκδικητική τιμωρία για το φρόνημα, το θάρρος της γνώμης και τη διεκδίκηση της ελευθερίας του λόγου στο δημόσιο σχολείο. Όπως αναφέρει ακόμη ο πατέρας, τα παιδιά της σχολικής χοροδία του 15ου με τις ευαισθησίες και τα ιδανικά από τα οποία εμφορούνται στην εφηβεία τους εξέφρασαν ότι πιο συλλογικό, προοδευτικό και κοινωνικό στο σχολείο τους και αντιμετώπισαν ότι πιο αντιδραστικό, μυσαλόδοξο και εκδικητικό και εμείς τα είπαμε αγενή και τα αφήσαμε να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ ως μέλος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κιδεμόνων της Έκτης Κοινότητας της Αθήνας ντρέπομαι που δεν κάναμε όσα έπρεπε πραγματικά να κάνουμε και μπορούσαμε. Αφήσαμε τα παιδιά ουσιαστικά μόνα τους και δεν καταγγείλαμε εξ αρχής όλα αυτά που ασκούνται και περνάνε πάνω τους τη φήμωση, τον αυταρχισμό, τον εκφοβισμό και τις τιμωρίες προς παραδειγματισμό και φρονηματισμό τους. Κλείνοντας, ο πατέρας αναφέρει... Ένα τέτοιο είδου διστοπικό δημόσιο σχολείο θέλουν οι πιερακάκιδε με τι αξιολογήσει του για την πειθάρχηση και την υποταγή εκπαιδευτικών και μαθητών στι πολιτικέ του, την απομόνωση και τον εξωστρακισμό όσων σκέφτονται ελεύθερα και αντιδρούν. Άναυδη έμεινε η ελληνική κοινωνία με νέο περιστατικό ενδοοικογενειακή βία αυτή τη φορά στην Πάτρα, όταν ένα 42χρονο κατηγορήθηκε πω χτυπούσε τη 47χρονη σύντροφό του, η οποία έβαλε τι φωνέ και στη συνέχεια για να ξεφύγει πήδηξε από το παράθυρο του ημιόροφου, όπου διέμενε στο πεζοδρόμιο, χωρί να φορά καν τα παπούτσια τη. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και οι αστυνομικοί αναζήτησαν το δράστη, ο οποίο όμω είχε προλάβει και είχε ξεφύγει. Ο άντρα συνελήφθη λίγε ώρε αργότερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Αρχικά φέθηκε ελεύθερο και στι 3 το απόγευμα ξαναπήγε στο σπίτι και άρχισε να ζητά χρήματα από τη γυναίκα, τα οποία όπω τη είπε είχε εξοδέψει στο σούπερ μάρκετ. Επί το που έφτασαν άνδρε τη ομάδα Δία, οι οποίοι συνέλαβαν το δράστη, ενώ στο τμήμα πήγε και η γυναίκα για να καταθέσει μάρτυρας ο οποίος είδε με τα μάτια του το πρωτοφανές περιστατικό, μίλησε σε εκπομπή και περιέγραψε λεπτομερώς τα όσα εκτελήχθηκαν στη γειτονιά της Πάτρας το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Όπως είπε, στις 4.30 το βράδυ ξεκίνησε ένας καυγάς ο οποίος έβαινε κλιμακούμενος με βομολογίε με πτώσεις επίπλων και προφανώς βιοπραγίε γιατί και οι δύο είχαν εκδορές. Αυτό το πράγμα δεν σταματούσε, έπαιρνε συνεχώς παράταση, κάτι που έδινε την πληροφορία ότι έπρεπε να είσαι ετοιμότητα να βοηθήσει σε περίπτωση που τα πράγματα ξεφεύγανε. Έβαλα να τραβάει και η κάμερα για να έχουμε καταγεγραμμένο το περιστατικό. Ξαφνικά βλέπουμε να πέφτει από το μπαλκόνι ένα σακί που τελικά ήταν η τσάντα της κοπέλας και αμέσως μετά βλέπουμε να πέφτει η κοπέλα. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε, είχε ειδοποιηθεί από άλλου η αστυνομία. Ο πατέρας της 28χρονης Κυριακής που δολοφονήθηκε στους Αγίους αναρκύρου από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της έστειλε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα στο φίλο της αδικοχαμένης νεαρής γυναίκας και αυτόπτη μάρτυρα της τυγερής γυναικοκτονίας έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ο νεαρός είδε μπροστά στα μάτια του την αντιχή Κυριακή να καταραίει από τις φωνικές μαχαιριές του 39χρονου ακριβώς μπροστά από το φυλάκιο του φύλακα Φρουρού στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Τη σκότωσε ένα στενοφόρο γρήγορα παιδιά ούρλιαζε όπως ακούγεται στα ηχητικά ντοκουμέντα από τη μοιραία νύχτα της Απριλιάς. Την ημέρα που ο πατέρας οδηγούσε την αδικοχαμένη κόρη του στην τελευταία της κατοικία έστειλε μήνυμα στο νεαρό δείχνοντα το μεγαλείο της ψυχής του. «Θέλω να είσαι γερός και δυνατός», έγραφε βαθιά συγκινημένος. «Γεια σου, είμαι ο μπαμπάς της κικής μας. Είναι δύσκολη ημέρα για όλους μας, μα πιο πολύ για εμένα. Θέλω να είσαι δυνατός και γερός. Σήμερα που θα την πάω νύφη, μακάρι να μας περίμενες εσύ στα σκαλιά για να στην παραδώσω. Αλλά δυστυχώς δεν μας έκανε το χατήρι ζωή. Όποτε θες, μπορείς να μου μιλήσεις. Να είσαι δυνατός. Ήταν το συγκλονιστικό μήνυμα του πατέρα, το οποίο προβλήθηκε σε πρωινή εκπομπή. Τη δημοσιοτήτα βλέπουν οι γνωματεύσεις των ψυχιάτρων για τον 39χρονο δράστη της δολοφονίας τη 28χρονης Κυριακή του Αγίου Αναργύρους που παραμένει διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Αττικών καθώς αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του στο κελί του στις φυλακές Κορυδαλού. Ειδικότερα λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο 39χρονος επιχείρησε να αυτοκτονήσει με την αυτοσχέδια θηλιά, από τους επιδέσμους που φορούσε στο κεφάλι, την οποία είχε δέσει από το πλαστικό σωλήνα ίδρευση στο χώρο της τουαλέτας, από που είχε αποσπάσει και τη βίδα πάνω στην οποία έδεσε τη θηλιά. Οι γνωματεύσεις των ψυχιάτρων αναφέρουν ότι ο 39χρονος δεν χρήζει άμεσης μεταφοράς σε ψυχιατρίο ενώ γίνεται λόγος για χειριστικές συμπεριφορές. Όπω αναφέρεται συγκεκριμένα, ασθενή 38 ετών, ήρεμο, συνεργάσιμο, διατηρεί βλεμματική επαφή και απαντά με σαφήνεια στι ερωτήσει σχετικά προσανατολισμένο χωροχρονικά. Δεν αναφέρονται διαταραχέ αντίληψη και ψευδεστήσεις. Δεν ελέγχονται σοβαρές γνωστικέ διαταραχές πλην μια επιλεκτική αμνησία. Δεδομένης της κλινικής του εικόνας και λαμβάνοντας υπόψη ότι λαμβάνει ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή δεν χρήζει μεταφοράς άμεση στο ψυχιατρίο κρατουμένων κορυδαλού αναφέρεται συγκεκριμένα. Ο δεύτερος ψυχίατρος στη γνωμάτευση του αναφέρει «σταθερή κλινική εικόνα, λαμβάνει ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή, δεν αναφέρει ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό». Πρόβλεψη παρορμητικών χειριστικών συμπεριφορών. Συνέχιση της παραμονή του στο κατάστημα κρατούμενων κοριδαλού υπό συνθήκες αυξημένη επιβλέψης. Για πρώτη φορά, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επέλεξε να προσωποποιήσει τι ευρωεκλογέ που σημαίνει ότι αν το αποτέλεσμα είναι κακό, θα το χρεωθεί αποκλειστικά ο ίδιο. Ο λόγος που το έκανε αυτό είναι διότι βλέπει πως υπάρχει τάση η Νέα Δημοκρατία να πέσει κάτω από το 30% και να δημιουργηθεί μια ψυχολογία συνεχούς πτώσης. Μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο ίδιος τόνισε «Πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας κρύβεται και το δικό μου όνομα». Κάθε ψήφο στι ευρωεκλογέ μου δίνει νέα δύναμη να διεκδικήσω όσα χρειάζεται η Ελλάδα να πάω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιο δυνατό να διεκδικήσω κονδύλια για την άμυνα και του αγρότε μα. Κλείνοντα τι εργασίε του 15ου συνεδρίου του Κυβερνητικού Κόμματο, ο Κυριακό Μητσοτάκη έδωσε το σήμα για τι ευρωεκλογέ του Ιουνίου, που σημαίνει ότι έχει κατανοήσει πω μπορεί να αποτελέσουν σημείο αρνητική καμπή για το κόμμα του έχει αντιληφθεί πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει μαζική ψήφος διαμαρτυρίας, κάτι το οποίο όμως προκάλεσε ο ίδιος με τις πολιτικές του επιλογές. Η κυβερνητική παράταξη καταγράφει χαμηλή συσπήρωση, διαρροέ δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προ τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά τη και απογοήτευση τη πλειονότητα των πολιτών για τη διαχείριση τη ακρίβεια, τη ασφάλεια αλλά και τη σφαγή των τεμπών, η οποία μάλιστα έχει ουσιαστικά μετατραπεί στην πραγματική αντιπολίτευση τη χώρα. Οι πολίτε στην αρχή είχαν επιλέξει να αγνοήσουν την σφαγή των τεμπών, ελπίζοντα ότι επρόκειτο μόνο για μια κακή στιγμή. Έκτοτε όμω έχουν ακολουθήσει πολλέ κακέ στιγμέ και αυτό του έκανε να καταλάβουν πω υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τι κρατικέ λειτουργίε ή αλλιώ με την καθημερινότητα. Όπω είπε ο Πρωθυπουργό, στι ευρωεκλογέ δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για αδράνεια, αποχή ή εφησυχασμό, ούτε για ανέξοδε διαμαρτυρίε. Κάθε λανθασμένη επιλογή στην κάλπη στοιχίζει, ενώ ακόμη και μία ψήφο που εκπορεύεται από το θυμικό ενδέχεται να γίνει boomerang. Όπως ακόμη τόνισε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν μια ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία να γίνει μια ανάρκη που θα ανατινάξει όσα κατακτήσαμε από το 2019. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί. Θα στείλουμε δυνατό και η μήνυμα ενότητας και συσπήρωση στην κάλπη. Νέο ανδραγάθημα τη κυβέρνηση Μητσοτάκη αποκαλύφθηκε στα πλαίσια τη Ατζέντα ΛΟΑΤΚΙ μετά την ενέργεια τη Όλγας Κεφαλογιάννη, τη Υπουργού Τουρισμού, η οποία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασία με τον οργανισμό Queer Destinations. Το Υπουργείο Τουρισμού έστειλε οδηγό συμπεριφορά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρο των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στι τουριστικέ επιχειρήσει και μεταξύ άλλων σημείωσε. Κάντε έπαρση στη σημαία του ουράνιου τόξου για να είναι φιλόξενο το περιβάλλον. Συντετριμένη με τις εξέλιξεις της υπόθεσης της 49 χρονη μητέρα που κακοποιούσε τα δύο ανήλικα υιοθετημένα παιδιά της επί τρία ολόκληρα χρόνια στη Ζάκυνθο, είναι οι συγγενείς της οικογένειας οι οποίοι δεν είχαν καταλάβει τι συνέβαινε. Σύμφωνα με πρόσωπο από την οικογένεια του Αυτόχυρα, Σύμφωνα με πρόσωπα από την οικογένεια του Αυτόχειρα, ο πατέρα των παιδιών προτού βάλει τέλο στη ζωή του, άφησε κάποια σημειώματα και σε ένα από αυτά έγραφε: Αγαπάω πολύ τα παιδιά μου και γι' αυτό κάνω αυτό που κάνω, αφήνοντα αναπάντητα ερωτήματα στην οικογένειά του και στου συγγενεί του. Στα σημειώματα, σύμφωνα με πληροφορίε, ο άντρα δεν έγραφε την αιτία που βάζει τέλο στη ζωή του, κάνοντα θόλο το τοπίο γύρω από την αυτοχειρία του. Λίγα 24 ώρα μετά την αυτοχειρία του 49χρονου πατέρα, η μητέρα αποκαλύπτεται ότι κακοποιούσε τα παιδιά τα οποία είχαν υιοθετήσει. Λίγο πριν την κίδια του άντρα, μάλιστα, η ίδια έκανε αναρτήσεις στο λογαριασμό τη στο facebook ζητώντας από τους διαδικτυακού της φίλους να δώσουν χρήματα αντί στεφάνων. «Σας παρακαλώ ποιο θέλει αντί για στεφάνι να αφήσει κάτι για τα παιδιά μου», ανάρτησε η γυναίκα στο facebook. Μερικές ημέρες από το θάνατο του πατέρα τους, τα ανηλικά παιδιά ηλικίας 12 και 9 ετών αντίστοιχα θα έφευγαν από το σπίτι ζητώντας βοήθεια από γείτονες, μιας και, όπως είπαν, η μητέρα τους τα κακοποιούσε. Η γυναίκα στην οποία προσέφηγαν για βοήθεια τα δύο παιδιά ενημέρωσε την αστυνομία και άμεσα συνελήφθη, η 49χρονη μητέρα. Τα παιδιά στη συνέχεια διακομίστηκαν στο νοσοκομείο τη Ζακίνθου. Μετά από εξέταση των ιατρών, διαπιστώθηκαν σημάδια κακοποίηση στο σώμα του ενώ το χαμόγελο του παιδιού ανέλαβε τη φροντίδα των δύο παιδιών. Με τη μητέρα να αναμένεται να περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα. Έρευνα για το περιστατικό πραγματοποιεί το αστυνομικό τμήμα Αλικών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοίδη συνεχίζουν να προσποιούνται ότι δεν κυβερνούν τη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια και μιλούν για επανίδρυση της αστυνομία ακριβώ όπως έκαναν όταν εξελέγησαν για πρώτη φορά το 2019. Συγκεκριμένο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε η αστυνομία χρειάζεται μια ριζική ανασυγκρότηση, αναγέννηση και επανίδρυση για να φτιάξουμε μια αστυνομία που θα ανταποκρίνεται στι ανάγκε των καιρών. Πρέπει να ανταποκριθεί στα κοινωνικά ζητήματα και όχι τόσο στο διοκτικό. Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ενδοοικογενειακής βίας, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανέφερε «Εξασφαλίζουμε σε κάθε περιοχή ένα safe house για να μπορεί να οδηγείται η γυναίκα για όσο χρειαστεί, τα οποία θα δημιουργηθούν σε όλη τη χώρα και θα ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα». «Έβλογα βέβαια θα αναρωτηθεί οποιοδήποτε για ποιο λόγο δεν έγιναν όλα αυτά τα πρώτα πέντε χρόνια. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ερωτώμενος για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα ανέφερε πέφτει μια πολύ βαριά σκιά πάνω από την ελληνική κοινωνία. Δεν έχω ξεπεράσει ακόμα το γεγονός ότι έφυγε ένα κορίτσι. Ακόμη απαντώντα το αίτημα της αντιπολίτευσης για παρέτησή του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρέπεμψε στο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία που ψηφίστηκε το 2006, τονίζοντας ότι έκτοτε δεν έγινε τίποτα άλλο, ενώ πρόσθεσε ότι το 2019 ιδρύσαμε το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, μια σειρά υπηρεσίες και όλα τα πρωτόκολλα. Όπως τόνισε ο υπουργό, το πρόβλημα είναι ότι κάθε 45 λεπτά έχουμε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο παρεμβαίνουμε. Επειδή τρέχουν πολύ γρήγορα τα πράγματα παίρνουν άλλη διάσταση. Οι γυναίκες με την ενθάρρυνση που δέχονται μιλάνε πια. Ακόμη ο ίδιος διευκρίνησε ότι «και η αστυνομία δεν μπορεί να τρέξει τόσο όσο τρέχουν οι εξέλιξεις και το πρόβλημα είναι η ασφάλεια των θυμάτων». Συγκεκριμένα ο ίδιος είπε «το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια την ώρα που μια γυναίκα εισέρχεται στο τμήμα. Όλα αυτά τα εγκλήματα διώκονται αυτά δεν χρειάζονται μηνύσεις». Μια σχολική εκδρομή στα Ιωάννη φαίνεται πως μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν 15χρονο μαθητή γυμνασίου από το Πήλιο. Όπως κατήγγειλε ο πατέρας του μαθητή στο αστυνομικό τμήμα νοτιού Πήλιο, ο 15χρονος γιος του έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από συμμαθητές του κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Ιωάννη Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πατέρα, το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη μετά τα μεσάνυχτα την περασμένη Παρασκευή 6 Απριλίου και όταν οι μαθητές Β και Γ γυμνασίου επέστρεψαν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν μαζί με συνοδούς και καθηγητές που συμμετείχαν στην εκδρομή. Όπω κατήγγειλε ο πατέρα στην αστυνομία, ο 15χρονο γιο του, ενώ κοιμόταν, ξύπνησε από μια έντονη πίεση που αισθάνθηκε από χέρι στον προκτό του και είδε δίπλα και πάνω στο κρεβάτι του τον 15χρονο δράστη και μαθητή τη ΓΑΜΑ γυμνασίου του ίδιου σχολείου να γελάει, ενώ στο άλλο κρεβάτι βρίσκονταν δύο ακόμη μαθητές της ίδιας τάξης και γελούσαν και αυτοί με τις αποτρόπες πράξεις σε βάρος του θύματος. Άμεσα ενημερώθηκε η εισαγγελέα υπηρεσία ανηλίκων καθώς και οι γονείς των ανηλίκων δραστών οι οποίοι και μετέβησαν στο τμήμα ενώ οι τρεις 15χρονοι συνελήφθησαν. Ωστόσο, σύμφωνα με παραγγελία, η εισαγγελέα δεν συνελήφθησαν οι γονεί των ανηλίκων δραστών, ενώ να εξεταστεί και η διευθύντρια του γυμνασίου. Το θύμα θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. για τον απεγκλωβισμό 11 ατόμων από το φαράγγι Ταρόκο μετά το μεγάλο σεισμό της Ταϊβάν και τη βοήθεια που προσέφερε ο ίδιος, μίλησε ο Έλληνας Δημήτρης Μπέλπας. Ο ίδιος μιλώντας για το μεγάλο σεισμό της Ταϊβάν είπε χαρακτηριστικά «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο», ενώ στη συνέχεια περιέγραψε πως τα τελευταία 16 χρόνια ζει στη Σιγκαπούρη ο άντρα σημείωσε. Πήγαμε για τι σχολικές διακοπέ στην Ταϊβάν για να δούμε την οικογένεια τη γυναίκα μου και να πάμε μια οικογενειακή εκδρομή στο φαράκι του Ταρόκο. Ο σεισμό μα βρήκε σε ένα μονοπάτι στο φαράκι όπου αποκλειστήκαμε με τρει γυναίκε από την Ταϊβάν. Συνολικά 11 άτομα εγκλωβιστήκαμε μέσα στο φαράκι. Όπω είπε ο άντρα, έχω ζήσει το σεισμό του 81 στην Αθήνα. Τέτοιο σεισμό όμω όπως στην Ταϊβάν δεν το έχω ζήσει ποτέ ξανά. Σκηνές πολέμου, τρομερές εκρήξεις από τις κατολιστήσεις, φασαρία, σκόνη, να μην μπορείς να δεις τίποτα, να μην μπορείς να αναπνεύσεις. Ήταν βίωμα ζωή. Ο άντρα περιέγραψε πω άρχισαν να πέφτουν βράχοι και να σημειώνονται κατολιστήσει με αποτέλεσμα να κλείσουν τα περάσματα μέσα από το φαράγγι. Όταν σταμάτησε και βεβαιώθηκε ότι ήταν όλοι καλά, αναζήτησε εγκλωβισμένου πεζοπόρου εντόπισε μία πενταμελή οικογένεια με τρία παιδιά και τρεις ακόμη γυναίκες. Με ψυχραιμία και όντα εκπαιδευμένο πρόσκοπος οδήγησε τα άτομα σε ασφαλές σημείο. Όπω τόνισε, όταν φύγαμε οι ενήλικε υποσχέθηκα στην οικογένεια ότι θα γυρίσουμε να τους απεγκλωβίσουμε. Οι εγκλωβισμένοι έμειναν στο φαράκι περίπου 8 ώρες μέχρι να εντοπίσουν διέξοδο. Ο Έλληνα μαζί με τη σύζυγό του και τις τρει γυναίκε περπάτησαν μια μισή ώρα μέχρι να βρουν βοήθεια και να τη στείλουν να απεγκλωβίσει την οικογένεια που είχε μείνει πίσω στο φαράγγι. Έχει σημειωθεί πρόοδο στο νέο γύρο συνομιλίων για καταπαύση του πυρό στη Γάζα που διεξάγεται στο Κάιρο με τη συμμετοχή αποστολών από το Ισραήλ, το Κατάρ και τι Ηνωμένε Πολιτείε, όπω γνωστοποίησε αξιωματούχο τη Χαμά. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση που αφορά την κατοχή και κατά συνέπεια δεν υπάρχει τίποτα καινούριο στι συνομιλίε στο Κάιρο, δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχο τη Χαμά που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Αιγυπτιακή πηγή στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Kahira, το οποίο θεωρείται πως έχει δεσμούς με τις υπηρεσίες πληροφοριών, δήλωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος στις έμεσες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για ανακοχή στη Λορίδα της Γάζας, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών στα υποσυζήτηση θέματα. Ο 27χρονος δρομέας Ράσκουκ πέτυχε ένα φοβερό κατόρθωμα, καθώς έφτασε στο βορειότερο άκρο της Αφρικής σχεδόν ένα χρόνο αφού το ξεκίνησε από το νοτιότερο άκρο της, με στόχο να διατρέξει κάθετα τη Μαύρη Ήπειρο. Δεκάδες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν την Κυριακή σε μια βραχώδη προεξοχή στη Βόρεια Τινησία δίπλα στη Μεσόγειο, επεφημώντας το Βρετανό Μαραθωνοδρόμο που δίνησε πάνω από 16.000 χιλιόμετρα διασχίζοντας 16 χώρες της Αφρικής σε 352 ημέρες και πιστεύετε ότι είναι ο πρώτος στον πλανήτη που κατάφερε αυτό τον άθλο και μάλιστα για φιλανθρωπικό σκοπό. Είμαι λίγο κουρασμένο, δήλωσε ξέπνο ο Κουκ στη γραμμή του τερματισμού. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο 27χρονο διέσχισε ζούγκλε και ρήμου, πέρασε από ζώνε συγκρούσεων και καθυστέρησε τον αγώνα του λόγω κλοπή, τραυματισμού και προβλημάτων βίζα. Ο Κουκ, γνωστό στα μέσα κοινωνική δικτύωση με το παρατσούκλι Hardest Geezer, ξεκίνησε στι 22 Απριλίου του 2023 από το ακροτήριο αγγίλια στη Νότια Αφρική, το νοτιότερο σημείο της Μαύρης Υπήρου. Ο ίδιος ήλπιζε να ολοκληρώσει το ταξίδι του σε 240 ημέρες τρέχοντας κάθε ημέρα περισσότερο από ένα μαραθώνιο. Με τον άθλο του στην Αφρική, ο άντρα κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 690.000 λίρες για λογαριασμό της φιλανθρωπικής οργάνωσης The Running Charity, η οποία συνδράμει άστεγους νέους ανθρώπους και τη Sand Blast, η οποία στηρίζει εκτοπισμένους από τη Δυτική Σαχάρα. Είναι δύσκολο να εκφράσω με λόγια πως νιώθω 352 ημέρες στο δρόμο, μεγάλο διάστημα που δεν έχω δει την οικογένειά μου και τη φίλη μου, είπε ο Κούκ στο βρετανικό δίκτυο Sky News καθώς ξεκινούσε το τελευταίο σκέλος του μαραθωνίου του στην Αφρική, συνοδευόμενος από υποστηρικτές που ήρθαν από μακριά για να τον δουν να περνά τη γραμμή του τερματισμού. Το σώμα μου πονάει αλλά για άλλη μια ημέρα δεν πρόκειται να παραπονεθώ, είπε, σημειώνοντας ότι θα απολαύσει την ολοκλήρωση του ταξιδιού του με τα κουριφράουλα στην παραλία. μια ψεύτικη Σαντορίνη με την κινέζικη ονομασία Sheng Τουο Λινί έχουν φτιάξει οι Κινέζοι στην επαρχία Γιουνάν στην πόλη Νταλή. Σε βίντεο που ανέβασε χρήστης του διαδικτύου φαίνονται δεκάδες ομοιότητες με το ελληνικό νησί. Τα λευκά σπίτια, τα στενά σοκάκια, η θέα και το ηλιοβασίλεμα είναι λίγα από τα πολλά που κάνουν οποιονδήποτε να αναρωτηθεί πραγματικά αν αυτό που βλέπει είναι αλήθεια ή ψέμα. Ψαράδες κατέγραψαν με κάμερα τη στιγμή που εντόπισαν τεράστιο ανακόντα μέσα σε λιμνή. Το θέαμα είναι τρομακτικό και σίγουρα οι ψαράδες δεν πίστευαν αυτό που αντίκριζαν. Το τεράστιο ανακόντα ήταν σχεδόν διπλάσιο από τη βάρκα τους. Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου είναι ενδεικτικό του μεγέθους του τεράστιου φιδιού. ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης διεξήχθη συνεκπαίδευση Air Defense Exercise μεταξύ δύο αεροσκαφών F-16 της 340ης μοίρας από την 115η πτέρυγα μάχης με τη γερμανική φρεγάτα Brandenburg κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν αντικείμενα αντιεροπορική άμυνας και αεροπορικής προσβολής από διαφορετικές κατευθύνσεις, τα οποία συνέβαλαν στην επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς και στην αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας και συναντήληψης μεταξύ των συμμετεχουσών συμμαχικών δυνάμεων, όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το ΓΕΑ. Σε μαζικό βομβαρδισμό ενεργειακών υποδομών σε Οδυσσό, Χάρκοβο και Κρυβίριχ. Προχώρησαν οι ρωσικέ δυνάμει με αποτέλεσμα μεγάλο μέρο τη κεντρική Ουκρανία να μείνει χωρί ηλεκτροδότηση. Οι βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ντρόουν, καμικάζι και βαλιστικών πυράβλων Ισκάντερ Και οι τρει μεγάλε πόλει τι τελευταίε ημέρε στοχοποιήθηκαν μεθοδικά και επανειλημμένα από του Ρώσου. Το Χάρκοβο όλα δείχνουν ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τους Ρώσους οι οποίοι θέλουν να το καταλάβουν τους αμέσως επόμενους μήνες. Δεν είναι τυχαίο ότι το Κίεβο έχει δώσει εντολή εκένωση προς τους κατοίκους της Μεγαλούπολης. Το Χάρκοβο κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία κατοικείται από Ρωσόφωνους. Η Οδύσσος φαίνεται ότι αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο στόχο μετά το Χάρκοβο καθότι η κατάληψή της θα απέκλειε τους Ουκρανούς οριστικά από τη Μαύρη Θάλασσα. Το Κρυβίριχ βρίσκεται ακριβώς στην κεντρική Ουκρανία και αποτελεί το κέντρο των οδών που οδηγούν στο Κίεβο αλλά και στο δυτικό τμήμα της χώρας. Αυτή τη στιγμή είναι ο σημαντικότερος σιδηροδρομικός κόμβος για τους Ουκρανούς και η καταστροφή των ενεργειακών υποδομών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να εμποδιστούν οι μεταφορές των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι ρωσικέ δυνάμει προωθήθηκαν στο ανατολικό Τσάσιβιάρ και ελέγχουν πλήρω κάθε σημείο περιμετρικά τη πόλη ενώ ετοιμάζονται να κινηθούν νότια για το Κραματόρσκ που αποτελεί το βασικό στρατηγικό του στόχο, ενώ η 200η Ταξιαρχία Φρουρών του Βόρειου Στόλου κατέλαβε την Μποκτάνοφκα στην κατεύθυνση του Μπακμούτ. Μετά την κατάληψη και του Ιβανίφσκι, οι Ρώσοι έχουν εξαλείψει τι αμυντικέ προεξοχέ των Ουκρανών και πλέον η κατάσταση για του Ουκρανού στο Τσάσιβιάρ γίνεται δραματική. Οι ρωσικέ μονάδε με την υποστήριξη 32 τεθωρακισμένων πραγματοποίησαν νέα επίθεση. Η ομάδα εφόδου των Ρώσων κατάφερε να ελέγξει το ανατολικό τμήμα της πόλης. Ο κυκλωτικός ελιγμός των Ρωσικών μονάδων προς το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ θα φέρει το τέλος της Ουκρανικής κατοχής στο Ντονέτσκ. Οι περιοχές αυτές κατοικούνται κατά 70% από ρωσόφωνου. Το Τσασιβιάρ, που είναι ο διοικητικό κόμβο των Ουκρανών δυτικά του Μπάκμουτ, είναι πετρόδε, υπερυψωμένο σημείο που αποτέλεσε και το σημείο από το οποίο οι Ουκρανικέ δυνάμει κατάφεραν ουσιαστικά να κρατήσουν τον Μπάκμουτ μέσω των μονάδων πυροβολικού που είχαν εγκαταστήσει εκεί ενώ επέτρεπε την καλύτερη επιτήρηση του πεδίου. Η κατάληψη του Κραματόρσκ θα σημάνει την πτώση της πόλης που οι Ουκρανοί μετέτρεψαν σε πρωτεύουσα του Ντονέτσκ, πριν την επανάσταση του 2014 και την ανάληψη του ελέγχου της ομώνυμης πρωτεύουσας από τους ρωσόφωνους. Αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο ολοκλήρωση τη μέχρι σήμερα Ουκρανία. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμο το 2022, είχε πληθυσμό 150.084 κατοίκου. Η πόλη βρίσκεται στι όχθε του ποταμού καζενη Τόρετ, που είναι δεξιό παραπόταμο του Σεβέρσκι Ντόνετ. Οι Ρώσοι φιλοδοξούν να καταλάβουν το Κραματόρσκ μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Έχουν διαθέσει 150.000 χερσαίων δυνάμεων στον τομέα αυτό, οι οποίες εξορμούν κατακύματα και πολιορκούν το Τσάσιβιαρ, το οποίο μέχρι τα μέσα Μαΐου υπολογίζεται ότι θα έχει εκαθαριστεί οριστικά. Έξι μήνες μετά την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, ο Ισραηλινός στρατός ανακάλεσε τις χερσαίες δυνάμεις του από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Δύο ταξιαρχίες θα παραμείνουν στο βόρειο μισό της Λωρίδας της Γάζας και στο νέο διάδρομο που διχοτομεί πλέον το Παλαιστινιακό Έδαφος, προκειμένου να διατηρηθεί η ελευθερία δράσης, τον IDF και η ικανότητά τους να διεξάγουν ακριβείς επιχειρήσει όπως έγινε γνωστό την Κυριακή. Οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι από τη Χαν Γιουνίς θα μπορούσαν να επιστρέψουν, λένε ακόμα οι Ισραηλινοί. Η απόφαση ελήφθη για τακτικούς λόγους και για την ανάπαυση των εφέδρων έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες έντονων μαχών, αλλά γύρει ερωτήματα για τη μελλοντική κατεύθυνση του πολέμου. Η απόσυρση, όπω αλλιώ ονομαστεί, η κίνηση των Ισραηλινών δεν αποκλείει να δούμε και στο μέλλον μια επιθετική ενέργεια στη Ράφα, αν και όπω τονίζουν οι IDF, οι δυνάμει της Χαμάς έχουν σχεδόν αποδεκατιστεί. Πάντω, η χρονική στιγμή τη απόσυρση συμπίπτει με την έναρξη ενό νέου γύρου συνομιλιών στο Κάιρο με στόχο την εξασφάλιση μια δεύτερη εκεχηρία και μια συμφωνία απελευθέρωση ομήρων. Ισραήλ και Χαμά δήλωσαν η κάθε μία πλευρά για λογαριασμό τη ότι θα στείλουν αντιπροσωπείε. Ω τώρα οι διαπραγματεύσει δεν έχουν αποδώσει καρπούς, αλλά η ελπίδα να δούμε κάτι διαφορετικό στο μέλλον δεν έχει εξαλειφθεί. Ενδιαφέρουσα είναι η λεπτομέρεια ότι στην Ισραηλινή αντιπροσωπεία μετέχουν οι επικεφαλεί τη Mossad και τη Sinbet, που λειτουργούν με διευρυμένη εντολή. Ο διευθυντή τη CIA αναμένεται και αυτό να παραστεί στι συνομιλίε. Η Χαμά ζητά μόνιμη κατάπαυση του πυρό, αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, επιστροφή των εκτοπισμένων στι αιστείε του και μια σοβαρή συμφωνία ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατούμενων με Ισραηλινού ομήρου που κρατούνται στη Γάζα. Όποιε και αν είναι οι απαιτήσει τη Χαμά, ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που τελεί υπό αυξανόμενη διεθνή πίεση για τη δράση των IDF στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα υποχωρήσει στι ακραίε απαιτήσει τη Χαμάς... ούτε θα συμφωνήσει σε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρό μέχρι να απελευθερωθούν οι υπόλοιποι όμοιροι. Οι ρωσικέ πυραυλικέ δυνάμει προχώρησαν σε ένα συντριπτικό πλήγμα κατά των Ουκρανών στο Τσάσιβιάρ, καθώ ισοπαίδωσαν μεγάλο μέρο του εργοστασίου πυρήμαχων υλικών, προκαλώντα μεγάλε απώλειε. Σύμφωνα με τι τελευταίε αναφορέ, οι νεκροί ξεπερνούν του 100 και ανάμεσα του βρίσκονται και νατοϊκά στελέχη, με τον αριθμό των απώλειων να μεγαλώνει συνεχώ. Στο εργοστάσιο είχαν εγκατασταθεί 200 407, όπω και 251η ταξιαρχία πεζικού μαζί με τουλάχιστον 50 τόμα. Το εργοστάσιο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ταυτόχρονα αναφέρεται η πρώτη διείσδυση Ρώσων αλεξιπτοτιστών από την ανατολική περίμετρο της πόλης προς τις εσωτερικές συνοικίες. Την ίδια στιγμή αναφέρεται μεγάλη επιθετική ενέργεια των Ρώσων στο δυτικό μέτωπο με κατεύθυνση το Βούλενταρ σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τους Ουκρανούς να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους εκεί ώστε να μην αποστείλουν εφεδρίες για να ενισχυθεί η φρουρά του Τσάσιβιάρ. Όλα δείχνουν πως οι Ρώσοι βρίσκονται πολύ κοντά στις τελικές τους ενέργειες για να καταλάβουν την πόλη κλειδί για την άμυνα των Σλαβιάνς Κραματόρσκ. Το Ιράν δείχνει να ανεβάζει τους τόνους κατά του Ισραήλ σε σημείο που να δείχνει ότι είναι έτοιμο να τραβήξει το σκηνή μέχρι πολεμικής αντιπαράθεσης. Αλλά με τέτοιες δηλώσεις είναι άγνωστο πώς θα αντιδράσει το Τελαβίβ. Οι δηλώσει και οι στρατιωτικέ επιδείξει βρίσκονται σε υψηλό βαθμό, ενώ οι αναφορέ για συσπήρωση του Ισλαμικού κόσμου αναγκάζει όλε τι μουσουλμανικέ χώρε να πάρουν θέση τουλάχιστον ουδετερότητα. Ο ηγέτη του Ιράν, Αλάχα Χαλιχαμενέη, ζήτησε όλε οι Ισλαμικέ χώρε να ενωθούν κατά του Ισραήλ. Η κίνηση ήδη βρήκε απάντηση από τη συμμαχική σιητική χώρα της Ιεμένης, η οποία ανακοίνωσε ότι έχει έτοιμους για μάχη 400.000 στρατιώτες, που θα αναλάβουν τις αμερικανικές βάσεις σε Αφρική και Μέση Ανατολή και το μπλοκάρισμα της Ερυθράς Θάλασσας. Νωρίτερα, στρατιωτικό σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλάχ Αλ προειδοποίησε πω καμία Ισραηλινή πρεσβεία δεν είναι ασφαλή μετά το θάνατο επτά Ιρανών στρατιωτικών σε μια επιδρομή που αποδίδεται στο Ισραήλ εναντίον ενό διπλωματικού κτηρίου του Ιράν στη Δαμασκό. Όπως δήλωσε ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, καμία Ισραηλινή πρεσβεία δεν είναι πλέον ασφαλή. Η Τεχεράνη έχει υποσχεθεί να απαντήσει στην καταστροφή την περασμένη Δευτέρα από αεροπορικά πλήγματα που αποδίδονται στο Ισραήλ του προξενικού παραρτήματο τη Ιρανική Πρεσβεία στη Δαμασκό στη Συρία. Με αποτέλεσμα το θάνατο 7 μελών του Σώματο των Φρουρών τη Επανάσταση, μεταξύ αυτών δύο υψηλόβαθμων. Το Ισραήλ έκλεισε από φόβο 27 πρεσβείε, μεταξύ άλλων εκείνε στην Ιορδανία, την Αίγυπτο, στον Παχρέν και την Τουρκία. Μια πληροφορία που δεν επιβεβαιώνεται από άλλε πηγέ. Ο Ισραηλινός Υπουργό Άμυνας Γιουαβ Γκάλαντ δήλωσε την Κυριακή πάντω ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίε για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε σεναρίου με το Ιράν. Αν ψάχνετε τρόπου για να βελτιώσετε τη διάθεσή σα μέσω τη διατροφή, μια καλή λύση είναι να επιλέξετε τροφέ που είναι πλούσιε σε τριπτοφάνη. Η τριπτοφάνη είναι ένα μινοξύ μέσω του οποίου συντίθεται η σερωτονίνη που δρά ως νευροδιαβιβαστής του εγκεφάλου. Η σερωτονίνη επιδρά στην όρεξη, την ηρεμία, τον ύπνο, τη διάθεσή μας γενικότερα, ενώ είναι επίσης σημαντική για τη ρύθμιση του σωματικού μας βάρους. Χαμηλά επίπεδά της έχουν συνδεθεί με την εμφάνιση κατάθλιψης, άγχους και θυμό. Όταν όμω υπάρχει σε επαρκεί ποσότητε, η σερωτονίνη βοηθά στη ρύθμιση και τη βελτίωση τη διάθεση και την πρόληψη τη κατάθλιψη. Ωστόσο, όπω αναφέρει η καθηγήτρια Διετολογία, για να είναι αποτελεσματική η δράση τη χρειάζεται πρώτον να υπάρχει μια συνεχή παραγωγή τη σεροτονίνης και δεύτερον τη συμβολή των βιταμινών του συμπλέγματο Β και τη βιταμινή Σε. Τι βιταμίνε Β τη συζητάμε στα όσπρια, τα ψάρια, τα αυγά, του ξηρού καρπού και την σε στα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τι φράουλε, το μπρόκολο, το σπανάκι, τα ακτινίδια. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μερικέ από τι τροφές που αυξάνουν τα επίπεδα τη ορμόνη τη χαρά. Αβοκάντο. Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι τα υγιή λύπη στο αβοκάντο σχετίζονται με μειωμένο άγχος στι γυναίκε. Εκτό του ότι είναι από τα πιο θρεπτικά λαχανικά, η γλυκοπατάτα περιέχει ανθεκτικό άμυλο που ικανοποιεί τη μήνα μα για πολλή ώρα. Επιπλέον, μειώνει τα επίπεδα τη κορτιζόλη στον οργανισμό, της ορμόνη του στρε. Αγγινάρες. Οι αγγινάρες έχουν τεράστια συγκέντρωση φυτικών ινών, αλλά επίση είναι πλούσιε σε κάλιο, μαγκάνιο και βιταμίνε C και κάπα. Αυγά. Τα αυγά είναι η πολυβιταμίνη τη φύση, καθώ είναι από τι τροφές εκείνε που περιέχουν πρωτενη αλλά και άφθονε αναγκαίε βιταμίνες. Επίση προστατεύουν από το στρε. Ο Περιέχουν συστατικά τα οποία βοηθούν στη ρύθμιση της διάθεσή μας. Λιπαρά ψάρια. Περιέχουν λιπαρά οξέα τα οποία επηρεάζουν άμεσα την καλή μα διάθεση. Από την άλλη, έχουν ωφέλη προ την καρδιά και μειώνουν το στρε. Μαϊντανό. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, ο μαϊντανός που κόβουμε και βάζουμε στη σαλάτα μα για τη γεύση είναι γεμάτο με αντιοξιδωτικά. Γι' αυτό το λόγο καταπόλεμα είναι ασωρονόσου μεταξύ των οποίων και ψυχικέ όπω η κατάθλιψη και η αγχώδη διαταραχή. Σκόρδο. Περιέχει άφθονα αντιοξιδωτικά συστατικά. Ταχίνι. Το ταχίνι φτιάχνεται από σουσάμι που είναι εξαιρετική πηγή του αμινοξέου τριπτοφάνη. Ηλιόσπορος. Ο ηλιόσπορος περιέχει μεγάλες ποσότητες βιταμίνης ε, η οποία έχει ισχυρή αντιοξυδοτική δράση που επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Μπρόκολο Περιέχει τεράστιες ποσότητες βιταμίνης C αλλά και φολικό οξύ, μια βιταμίνη που βοηθά στην αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Ρεβίθια. Εκτός του ότι είναι μια εκπληκτική πηγή φυτικής πρωτεΐνης, τα ρεβίθια περιέχουν μέταλλα που καταπόλεμουν το στρες. Μια νέα μελέτη διαπίστωσε πω η μοναξιά μπορεί να καταστήσει του ανθρώπου πιο ευάλωτου στην όσο του Πάρκινσον. Συγκεκριμένα, πάνω από 490.000 εγγεγραμμένοι στην Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου παρακολουθήθηκαν για έως και 15 χρόνια, οδηγώντα του επιστήμονε στο συμπέρασμα ότι η μοναξιά αυξάνει τι πιθανότητε διάγνωση Πάρκινσον κατά 37%. Όπω δήλωσε η ερευνήτρια Αντζελίνα Σούτιν, καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Συμπεριφορά και Κοινωνική Ιατρική στο Κολέγιο Ιατρική του Πολιτιακού Πανεπιστημίου τη Φλόριντα, η συσχέτιση μεταξύ τη μοναξιά και τη νόσου του Πάρκινσον δεν οφειλόταν σε κοινού γενετικού, κλινικού ή συμπεριφορικού παράγοντε κινδύνου. Η ίδια επισημαίνει ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η μοναξιά προκαλεί την νόσο του Πάρκινσον, αλλά ότι υπάρχει σύνδεση των δύο καταστάσεων. Όπω ακόμα σημειώνει, η μοναξιά έχει αναγνωριστεί ω σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη δημόσια υγεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Τέλο, η Αντζέλη Νασού την προσθέτει. Αυτή η μελέτη αποτελεί μία ακόμη απόδειξη για τι επιπτώσει τη μοναξιά και ειδικά τη σχέση τη με τι νευροεκφυλιστικέ παθήσει. Έχει ήδη συσχετιστεί με την όσο του Αλτσχάιμερ και άλλου τύπου άνοια. Η παρούσα έρευνα δείχνει ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου και για την όσο του Πάρκινσον. Τελείωσε το καλοκαίρι και όλα ξεκίνησαν πάλι από την αρχή. Οικογενειακέ υποχρεώσει, δουλειά, meetings και όλα αυτά χωρί διάλειμμα. Γυρνά στο σπίτι σου αργά το βράδυ και αυτό που θέλει να κάνει είναι απλά ένα μπάνιο και να ξαμπλώσει, αλλά το στρε μένει εκεί. Ωστόσο, για να σε βοηθήσουμε στη διαδικασία τη χαλάρωση, ετοιμάσαμε μια λίστα με πρακτικέ που μάλλον θα σου φανούν χρήσιμε. Αρχικά, μπορεί να παίξει video games. Εννοείται ότι το παιχνίδι θα σε βοηθήσει να χαλαρώσει. Ξέχνα τα προβλήματα για λίγο. Βάλε άνετα ρούχα και στή σου. Μέσα σε λίγα λεπτά θα τα έχει ξεχάσει όλα και θα πα για ύπνο χαλαρό. Συναντήσουμε φίλου. Έχει πρόβλημα με τη δικιά σου. Όλα πήγαν λάθο στη δουλειά. Πάρε τον κολλητό και πε να βρεθείτε. Πηγαίνετε σε ένα cool μαγαζί για να τα πείτε και να ξαλαφρώσει. Θα νιώσει καλύτερα. Αθλή σου. Μπορεί να είναι το απλό γυμναστήριο ή όποιο άθλημα μπορεί να κάνει. Μπορεί να πα και για τρέξιμο ή περπάτημα. Σίγουρα θα βοηθήσει το να φύγει ένταση από το να κάτσει στο σπίτι και να τα σκέφτε όλα ξανά και ξανά. Βγε έξω. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε να πα και να πιει αλκοόλ χωρί μέτρο ή να στραφεί στην υπερφαγία. Αυτό που λέμε είναι να πα σε ένα ωραίο μαγαζί και να φ και να πιει σε νορμάλ πλαίσια. Ένα καλό φαγητό πάντα σε φτιάχνει. Ασχολήσουμε με χειρονακτικέ εργασίε. Ακόμα και το πλήσιμο των πιάτων είναι μια καλή ιδέα καθώ θα ξεχαστεί. Επίση μπορείς να εξασκηθεί τη μαγειρική, τα μαστορέματα ή ακόμα και τη ζωγραφική. Διάβασε βιβλία και δε σειρέ. Ξεκίνησε το διάβασμα και η χαλάρωση είναι εγγυημένη. Μπορεί να διαβάζει βιβλία ψυχολογία ή γενικά όποιο βιβλίο πιστεύει ότι θα σου αρέσει. Επίση μπορεί να ξεκινήσει και μία σειρά. Προβλήματα στήσει μπορούν να εμφανιστούν για αρκετού λόγου. Μπορεί να είναι απλά μια παρενέργεια φαρμακευτική αγωγή, αλλά για τρει στου τέσσερι άνδρε τα αίτια είναι πιο περίπλοκα. Η αισθητική τη λειτουργία ίσω οφείλεται σε αγκιακή ή Νευρολογική νόσο, σε διαβήτη ή να έχει προκληθεί από θεραπείε και χειρουργία για τον προστάτη. Κάποιε συμβουλέ για να βελτιωθεί το πρόβλημα είναι αρχικά να τρώτε σωστά. Μια μελέτη για την ανδρική γύρανση που έγινε στη Μασαχουσέτη έφτασε στο συμπέρασμα ότι μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά και ψάρια και με λιγότερο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέα μειώνει το κίνδυνο προβλημάτων στήση. Αδυνατήστε και κρατήστε το βάρο σα εκεί. Ένα άνδρα με περιφέρεια μέση που είναι πάνω από ένα μέτρο έχει 50% μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιμετωπίσει στη δυσλειτουργία συγκριτικά με όσου η περιφέρεια μέση φτάνει τα 80 εκατοστά. Άρα η απώλεια βάρου είναι μια πολύ σημαντική στρατηγική για την αποφυγή αλλά και την αντιμετώπιση τη. Άλλωστε, υπαχιστά. Ανεξαρκή αυξάνει τον κίνδυνο για παθήσεων και σακχαρόδι διαβήτη, δύο πολύ μεγάλε αιτίε τη θετική δυσλειτουργία. Επίση, το υπερβολικό λίπο επηρεάζει και την ορμονική λειτουργία, κάτι που μπορεί να είναι επίση μέρο του προβλήματο. Ακόμα, χρειάζεται προσοχή στην υγεία των αγκίων. Οι ψηλέ τιμέ σε πίεση, σάκχαρο, χολυστερόλη και τριγλικερίδια μπορεί να βλάψουν την καρδιά, τον εγκέφαλο αλλά και τη στήση. Όπω είπαμε, η μεγάλη περιφέρεια μέση αυξάνει τον κίνδυνο και αν το μεταβολικό σα προφίλ είναι ανησυχητικό, θα ήταν καλό να ρωτήσετε κάποιο γιατρό για να γίνει πλήρη έλεγχο του Αγιακού Σα συστήματο και να δοθούν οδηγίε για αλλαγή τρόπου ζωή αλλά και όποιων φαρμάκων αν χρειαστούν. Ακόμα, αρχίστε να περπατάτε. Όπω έχει δείξει μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ, φτάνουν 30 λεπτά περπατήματο την ημέρα για να μειωθεί κατά 41% η πιθανότητα αισθητική δυσλειτουργία. Και άλλε έρευνε δείχνουν πω η μεσαία ένταση άσκηση βοηθά στην επαναφορά τη σεξουαλική απόδοση στου παχύ αρκού άντρε με αισθητική δυσλειτουργία στι μέσες ηλικίε. Τέλο, το να κάνετε ασκήσει πιελικού εδάφου είναι πολύ σημαντικό, καθώ το πιελικό σα έδαφο, αν είναι ισχυρό, βοηθά στην καλύτερη δυνατή αιμάτωση τη περιοχή και στην ενίσχυση τη αισθητική λειτουργία. Σε μια μελέτη που έγινε στη Βρετανία, οι συμμετέχοντε έκαναν για τρει μήνε δύο σετ ασκήσεων και έγγελ την ημέρα σε συνδυασμό με βιοανάδραση, αλλά και αλλαγέ στον τρόπο ζωή του, όπω διακοπή του καπνίσματο και περιορισμό του αλκοόλ. Οι άνδρε αυτοί είχαν μεγάλη βελτίωση στη θητική λειτουργία συγκριτικά με όσου προέβησαν μόνο στην αλλαγή του τρόπου ζωή. Μπορεί να έχετε πιει υδρόμελι, δηλαδή κρασί με κάποιε φορέ στη ζωή σα και να το έχετε συνδυάσει στο μυαλό σα με τα χρόνια του μεσαίωνα ή τη αναγέννηση. Μπορεί να το ξέρετε από τα μυθιστορήματα του Τόλκιν, αλλά το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό είναι τόσο παλιό όσο ο ανθρώπινο πολιτισμό. Η ιστορία του έχει πολλέ ενδιαφέρουσε πληροφορίε, όπω η 7 παρακάτω. Υπάρχει εδώ και χιλιετίε. Οι άνθρωποι πίνουν υδρόμελι για αιώνε. Το ποτό μάλλον προέκυψε κατά λάθο όταν η βροχή έπεσε μέσα σε ένα δοχείο με μέλη. Αναφορέ λένε ότι ένα τέτοιο ποτό χρησιμοποιούταν στην Ινδία 4.000 χρόνια πριν, ενώ υπάρχουν επίσης στοιχεία ενό ποτού με μέλη στην Κίνα 7.000 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Έγινε η βάση ενό επικού Το Μπέογουλφ είναι ένα τριών 3.000 στροφών που διηγείται την ιστορία του Σκανδιναβού πρίγκιπα, ο οποίο πολεμά με το τέρα Γκρέντελ, το οποίο είχε επιτεθεί στον Χρόθγκαρ, βασιλιά των Δανών. Ο Μπέογουλφ σκότωσε το τέρα και ο Χρόθγκαρ οργάνωσε μια γιορτή προς τιμήν του με πολλοί υδρόμελοι. Το υδρόμελι ήταν μεγάλο μέρο τη καθημερινότητα του Βίκινγκ. Οι Βίκινγκ έπιναν υδρόμελοι σε εποχιακές και άλλες γιορτές για να γιορτάσουν τη ζωή. Δεν έπιναν απλά ένα ποτό. Ολη η κατάσταση αποτελούσε μια τελετή. Ο βασιλιάς σερβιριζόταν πρώτο και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι, με βάση την κοινωνική του θέση. Οι μοναχοί των Μεσαίων ατελείωσαν την Παρασκευή του. Για κάποιου μοναχού σε Αγγλία και Ουαλία, το υδρόμελι ήταν ένα προϊόν τη Μελισσοκομίας, ενώ στο νησί Λίντισφαρν στη Βόρεια Θάλασσα η παράδοση του υδρόμελου παραμένει αναπόσπαστη μέχρι και σήμερα από το 643 μετά Χριστόν. Κάποιοι πιστεύουν πω έχει ιατρικέ ιδιότητε. Οι αρχαίοι Έλληνε ονόμαζαν το υδρόμελι Νέκταρτο θεών. Από τη στιγμή που το μέλι έχει αντιεξιδωτικέ και αντιμικροβιακέ ιδιότητε, κάποιοι θεωρούν ότι το υδρόμελι δεν είναι μόνο νόστιμο, αλλά σου κάνει και καλό. Το υδρόμελι ευθύνεται για τον όρο μήνα του μέλιτο. Το έθιμο του μήνα του μέλιτο έχει αρχαίε ρίζε και δεν αφορούσε πάντα ένα ταξίδι διακοπών. Το μέλι θεωρούνταν αφροδυσιακό, αλλά και ότι βοηθούσε στην κονιμότητα, οπότε σε κάθε ζευγάρι νεόνυμφων χάριζαν προμήθειε υδρόμελιου για ένα μήνα. Το υδρόμελι χάθηκε, αλλά επιστρέφει. Το υδρόμελι δεν είναι ένα απαρχαιωμένο ποτό του παρελθόντο, αλλά έχει ένα λαμπρό μέλλον. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, ο αριθμός των εμπορικών μαγαζιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 60 σε 450, με πολλά άλλα στα σκαριά. Αν κάποιο δει με προσοχή οπτικό υλικό που απεικονίζει ανθρώπου των δεκαετιών του 60 και του 70 και το συγκρίνει με τα σημερινά βίντεο, θα παρατηρήσει ουσιαστικέ και ανησυχητικέ διαφορέ. Οι σημερινοί άνθρωποι είναι παχύσαρκοι, κινούνται με πολύ μεγάλη δυσκολία και η όψη του δείχνει άρρωστοι. Πολλέ φορέ και πολύ γερασμένοι. Αυτό ειδικότερα παρατηρείται σε βίντεο που παρουσιάζουν την καθημερινή ζωή στι Ηνωμένε Πολιτείε. Τη δεκαετία του 70 όλοι δείχνουν να βρίσκονται στο σωστό βάρο και φαίνονται υγιέστατοι. Φαίνεται σαν κάτι να έχει χαλάσει το μεταβολισμό μα. Στα παλιά χρόνια όλοι ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση, και μάλιστα σε πολλέ περιπτώσει στι δυτικέ χώρε έτρωγαν περισσότερο από ό,τι τρώνε σήμερα. Γυμναζόντουσαν δε λιγότερο από ό,τι σήμερα και κάπνιζαν αρημανίω. Και όμω έδειχναν καλύτερα. Η παχυσαρκία έχει αυξηθεί σε σχέση με τότε κατά 5 φορέ. Πολλοί ρίχνουν το φταίξιμο στου υδατάνθρακε, στο κόκκινο κρέα και στο βούτυρο. Αλλά οι προηγούμενε γενιέ έτρωγαν περισσότερα από αυτά τα πράγματα από ότι εμεί. Η γενιά των παππούδων μα κατανάλωνε κάθε ημέρα 100 γραμμάρια ζάχαρη, τέσσερις φορέ περισσότερο βούτυρο, επεξεργασμένα σιτήρα, αυγά και ψωμί. Και όμω στι Ηνωμένε Πολιτείε τη δεκαετία του 70 οι παχύσαρκοι αποτελούσαν το 1% του πληθυσμού, ενώ τη σημερινή εποχή αποτελούν το 40% του πληθυσμού. Πολλοί είναι αυτοί που παραπονιούνται πω τα τρόφιμα που καταναλώνουν τη σημερινή εποχή είναι σαν να μην έχουν θρεπτικά συστατικά και βιταμίνε. Και γι' αυτό αναγκάζονται να αγοράζουν συμπληρώματα διατροφή στα φαρμακεία, καθώ νιώθουν αδύναμοι και άρρωστοι. οι αδερφές Καρδασία να αναστάτωσαν τις παραλίες της Καραϊβικής στις οικογενειακές τους διακοπές του Σαββατοκυριακό. Οι διάσημες influencer Kim Courtney και Chloe Καρντάσια εμφανίστηκαν με μαγιό από δέρμα φιδιού ενώ έκαναν μία βουτιά στον ωκεανό κατά τη διάρκεια της απόδρασής τους στα εξωτικά νησιά Τούρκ και Κάικος. Είναι από τις πρώτες αν όχι οι πρώτες οικογένειακε διακοπές που απολαμβάνουν μαζί μετά τη γέννηση του γιου τη Courtney και του Τράβι Μπάρκερ Ρόκι. Το Σαββατοκυριακό η Κλόη μπήκε στο Instagram και μοιράστηκε μια αξιολάτρευτη συλλογή φωτογραφιών από την παραλία με τα παιδιά, τα ανήψια και τους ανήψιους της να απολαμβάνουν μια βουτιά στον ωκεανό το ήλιο βασίλεμα. Η ίδια ανέβασε επίσης ένα αξιολάτρευτο βίντεο του γιού της, Tatum, να κατευθύνεται στο νερό για να κυνηγήσει την αδερφή του και ένα από τα ξαδέρφια του. Αφού η Κλόη μοιράστηκε τις γλυκές φωτογραφίες, οι θαυμαστές έσπευσαν στην ενότητα σχολείων κάτω από την ανάρτηση να σχολιάσουν την οικογενειακή απόδραση οι μαγικές στιγμές που σας αξίζουν σχολεία σε κάποιους ενώ η Courtney έγραψε αναμνήσεις για πάντα. Η Κόρτνε κοινοποίησε επίσης τα δικά της στιγμιότυπα στο Instagram δίνοντας μια γεύση από τις διακοπές τους. Ένα βίντεο με τις αδερφές της να κάνουν jet ski στο οποίο έγραψε Spring Break. Όσο για την Κιμ, η μια σειρά από φωτογραφίες που επιδεικνύουν την εντυπωσιακή της σιλουέτα αποζάροντα στην παραλία κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος. Η οικογένεια καρτάσια κοινοποίησε επίσης στιγμές από τους εορτασμούς του Πάσχα. Η Κρίς Τζένερ φιλοξένησε τα παιδιά και τα εγγόνια της για μια επική γιορτή την Κυριακή του Πάσχα γεμίζοντας το σπίτι της με αυτόνε λιχουδιές σε παστέλα από χρώσης, δραστηριότητες τέχνης και χειροτεχνίας, ρούχα και παιχνίδια με θέμα το Πάσχα και πολλά ακόμη. Τα παιδιά μας είναι τόσο τυχερά που έχουν την καλύτερη γιαγιά είχε γράψει η Κιμ σε ένα από τα Instagram stories που μοιράστηκε και η Κλώη συμφώνησε στη δική της ανάρτηση. Η μαμά μου είναι ο πιο εκπληκτικός άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πάντα φανταστικά εδώ. Μοσιογράφος Μάγδα Τσέκου νοσηλεύεται εδώ και λίγες ημέρες στο νοσοκομείο λόγω βαριάς πνευμονιάς. Η Μάγδα Τσέκου είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media ότι θα αναγκαστεί να λείψει για κάποιες ημέρες λόγω ενός θέματος υγείας που την ταλαιπωρούσε. Το πρόβλημα αυτό δεν ήταν άλλο από μια λίμωξη, η οποία εξελίχθηκε σε βαριά πνευμονία. Σύμφωνα με πληροφορίε, η ίδια η Μάγδα Τσέκου επιβεβαίωσε πω προσβλήθηκε από μια ίωση, είχε πυρετό για αρκετέ ημέρε και τελικά η λίμωξη εξελίχθηκε σε βαριά μορφής πνευμονία και την οδήγησε στο νοσοκομείο. τυπίθηκαν αλλά έμειναν στο 2-2 ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Μπορεί η Ένωση να προηγήθηκε με δύο γκολ διαφορά στο μάτς χάρη στα τέρματα των Κατσίνοβιτς και Άμραμπατ, ωστόσο η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου βρήκε τα ψυχικά αποθέματα όχι απλά να μειώσει με τον Μπαμπαράχμαν αλλά και να ισοφαρίσει με γκολ του Οσδοεύ στο φινάλε. Έτσι οι Θεσσαλονικοί πήραν σπουδαίο βαθμό στην Οπαπαρένα, ο οποίο του κρατά στην πρώτη θέση τη βαθμολογία. Παρακολουθήσατε το καθημερινό δελτίο του Πρόνιου TV. Καλή συνέχεια.